Κύριε Ζερβάκη, είδαμε άντρες τροχέας στο Αγίου Νικολάου σήμερα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής εδώ στον Αγίου Νικόλαο μαζί με παιδιά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όπως είχαμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα, είχαμε ξεκινήσει μία δράση με την εκπαίδευση των σχολικών τροχονόμων στα σχολεία της περιφερίας μας. Παράλληλα, η υπηρεσία μας ξεκίνησε σήμερα, με αφορμή την έναρξη της σχολικής περίοδου, μία δράση ενημέρωσης των μαθητών σε σχέση με τους διευθυντές των σχολείων της πόλης. Σήμερα πραγματοποίησαμε, όπως είδες, ενημέρωση των μαθητών στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, συγκεκριμένα του δεύτερου δημοτικού σχολείου της πόλης. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και σε συνεννόηση πάντα με τους διευθυντές των σχολείων και τα υπόλοιπα σχολεία της πόλης μας. Στους μαθητές δείξαμε τους βασικούς κανόνες της κυκλοφοριακής αγωγής που θα πρέπει να ακολουθούν, τόσο κατά τη μετάβασή τους όσο και κατά την αναχώρησή τους από τα σχολεία. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των σχολικών τροχονόμων εκεί που υπάρχουν. Τους είπαμε μελλοντικά, όταν γίνουν και αυτοί οι οδηγοί, όταν πιάσουν το τιμόνι στα χέρια τους ή είναι συνοδηγοί σε οχήματα, στους κανόνες ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούν, όπως είναι η χρήση του προστατευτικού κράνους και της ζώνης ασφαλείας. Καθώς και να παρατηρούν και τους μεγαλύτερους, όταν διαπιστώσουν ότι δεν εφαρμόζουν τον ΚΟΚ, να τους κάνουν την παρατήρηση. Τους εξηγήσαμε οι πινακίδες που υπάρχουν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, τι σημαίνουν οι πινακίδες που είναι τοποθετημένες, τόσο οι πληροφοριακές όσο και οι ρυθμιστικές του ΚΟΚ. Τους μιλήσαμε επίσης για τον οδηγό της παρέας. Όταν λέμε οδηγό της παρέας, εννοούμε κάποιους από την παρέα τους, από τους φίλους τους μελλοντικά που θα βρίσκονται σε παρέες. Αυτός που δεν θα καταναλώνει αλκοόλ θα είναι αυτός που θα οδηγάει και το όχημα από την παρέα τους. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαν αρκετές απορίες και ερωτήσεις, τις οποίες προσπαθήσαμε να τις λύσουμε τις περισσότερες από αυτές. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πάντως, επειδή ήμουν παρόν στην διαδικασία τη σημερινή, κύριε Ζερβάκη, συνειδητοποίησα ότι τα παιδιά γνωρίζουν αρκετά πράγματα και μάλιστα είναι αυτά τα οποία πολλές φορές λένε στους γονείς τους τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να αποφύγουν. Και μου έκανε και πάρα πολύ καλή εντύπωση το θέμα της απλότητας και της πατρικής στοργής που οι ίδιοι τροχονόμοι μιλούσαν στα παιδιά, δείχνοντας έτσι ότι ξεπερνάνε τα όρια της στολής και του σήματος και του όπλου που έχουν μαζί τους και έρχονται πολύ κοντά σε παιδιά μικρής ηλικίας, δείχνοντάς τους με πάρα πολύ απλά βήματα και με πάρα πολύ απλούς τρόπους αυτά που πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση και μιλώντας σε μαθητές δημοτικού σχολείου, είχα πει στους αστυνομικούς της τροχέας, όταν πήγανε στο πάρκο της προφορικής αγωγής, ότι το κοινό θα είναι ένα κοινό το οποίο είναι μαθητές δημοτικού σχολείου, όσο πούν πιο απλά τα πράγματα, να τα κατανοήσουν μαθητές. Αλλά ήρθαμε απέναντι σε ένα κοινό το οποίο γνώριζε αρκετά πράγματα από όσα φανταζόμασταν. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι ερωτήσεις τους, οι απορίες τους ήταν ερωτήσεις μεγάλων, μπορώ να πω. Έτσι ακριβώς. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους απαντήσουν όλες τις ερωτήσεις των μαθητών και είχαν μια πολύ καλή συνεργασία. Βλέποντας το μέλλον, ότι ο στόχος είναι η υπηρεσία, σαν τροχεία και γενικότερα σαν αστυνομία, επενδύουμε στη νέα γενιά στους νέους οδηγούς. Δηλαδή, μήπως και αλλάξει λίγο η υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μήπως αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτό πραγματικά φάνηκε, τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμα και φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει και με τα υπόλοιπα σχολεία που θα επισκεφθούν το πάρκο, γιατί από ό,τι μου είπατε θα πάνε και μαθητές γυμνασίου και λυκείου ακόμα. Ναι, στην πορεία θα τελειώσουμε πρώτα με τα δημοτικά σχολεία της πόλης και στη συνέχεια θα πάμε στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα γυμνάσια και τα λύκεια. Πολύ ωραία. Κύριε Ζερβάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ.